Οι κάτοικοι του παλιού Καβάλας εδώ και τα χρόνια εκφράζουν έντονη ανησυχία σχετικά με την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων και τα κυκλοφοριακά προβλήματα που εμφανίζονται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών στο παλιό. Η περιοχή, η οποία προσελκύει πολλούς επισκέπτες λόγω της φυσικής ομορφιάς και των παραλίων της, αντιμετωπίζει ωστόσο σοβαρά ζητήματα, κυρίως με την οδική ασφάλεια. Το ένα Channel φαίνεται πως για μία ακόμη φορά βρίσκει επιτάπητο στο ζήτημα των τροχαίων ατυχημάτων και κυκλοφοριακού προβλήματος στο παλιό της Καβάλας. Υπάρχει μεγάλο θέμα το οποίο μεταφέρουν και οι ίδιοι οι κάτοικοι και θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν λύσεις. Πάμε να δούμε. Χαίρετε, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην κοινότητα του παλιού να δούμε λίγο τι γίνεται όσον αφορά το κυκλοφοριακό ζήτημα το οποίο διωγγώνεται κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, κυρία Τσαχαλίδου, και έχουμε αρκετά τροχαία ατυχήματα δυστυχώς. Έτσι, είμαστε σε ένα σημείο το οποίο όντως οι οδηγοί βλέπουμε ότι αναπτύσσουν ταχύτητα, έτσι. Χρόνια έχουμε πρόβλημα με το δρόμο του παλιού. Έχουν γίνει διάφορες κινητοποιήσεις κατά καιρούς χωρίς να έχουν δώσει κάποιο σοβαρό αποτέλεσμα. Πριν από κάνα δύο χρόνια, νομίζω, έγινε μια σοβαρή μελέτη για να αναπλαστεί όλο το οδικό δίκτυο που αφορά το δρόμο του παλιού, αλλά ακόμα η μελέτη αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Στο σημείο που βρισκόμαστε είναι ένα σημείο που γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, ειδικά με το που θα ρίξει κάποιες σταγόνες βροχής, επειδή τρέχουν και δεν υπολογίζουν την ανοιχτή στροφή μπαίνοντας στο παλιό. Μονίμως έχουμε ατύχημα σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο. Έτσι, φεύγουν δηλαδή τα οχήματα, έχει τύχει να φύγουν ακόμη και πάνω στα κυκλειδώματα, δηλαδή, για να υπάρχει ζήτημα και στους πεζούς. Τα κάγκελα τα έχουν αλλάξει 100 φορές ο Δήμος μέχρι τώρα και υπάρχει φυσικά και φόβος για τους πεζούς. Που τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως θα δείτε και στην πορεία, είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των τουριστών. Σωστά. Και εάν υπάρξει δηλαδή κάποια σύγκρουση, δυστυχώς βλέπουμε ότι μπορεί ακόμη και οι πεζοί να έχουν θέμα και στο κομμάτι. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι κινδυνεύουν οι πεζοί πια. Αλλά οι οδηγοί δεν το αντιλαμβάνονται δυστυχώς. Τρέχουν σαν να είναι πίστα ταχύτητας. Πραγματικά. Η πρόταση για αυτό το σημείο που βρισκόμαστε εδώ πέρα για να λυθεί αυτό το θέμα, ποια είναι, κυρία Τσαχαλή? Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί και είναι ακόμα βέβαια στη μελέτη, δεν έχει ολοκληρωθεί, αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα γίνει ο κυκλικός κόμβος. Το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις κυκλικούς κόμβους. Ο πρώτος είναι αυτός ακριβώς εδώ. Μάλιστα. Ναι. Οπότε θα γίνει εδώ, έτσι ώστε να μειώνουν και την ταχύτητά τους, εννοείται. Είναι και το πιο πλατή σημείο εδώ πέρα, γι' αυτό είναι ο πρώτος κυκλικός κόμβος. Ο δρόμος γενικά δεν είναι πάρα πολύ φαρδής και είναι διπλής κυκλοφορίας με διαχωριστική σημαίες που απαγορεύει την προσπέραση. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το μόνο που δεν τηρείται δυστυχώς. Έτσι, σε τι βαθμό, σε τι στάδιο βρισκόμαστε στο κομμάτι αυτό για τον κόμβο? Της μελέτης? Ναι. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ μέλλον ακόμα. Δυστυχώς έχουμε πολύ μέλλον. Μία πρόταση των κατοίκων και του πολιτιστικού ήταν να υπάρχει αστυνόμευση μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη και να γίνει το έργο που θα δώσει λύση στο πρόβλημά μας. Η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς εμφανίζεται περιπολικό που βοηθάει στην διευθέτηση της κυκλοφορίας, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ λίγες φορές συμβαίνει. Τις περισσότερες δεν υπάρχει αστυνόμευση. Έτσι. Και εδώ είμαστε στο πρώτο σημείο. Θα συνεχίσουμε και στα επόμενα σημεία να δούμε και εκεί που δημιουργείται και μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο, κυρίως τώρα και με την άφηξη των Βαλκάνιων τουριστών. Για πάμε να δούμε. Η κυρία Τσαχαλίδου τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση λήψη μέτρων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στον οικισμό, ενώ υπάρχουν προτάσεις αλλά και μελέτες οι οποίες πρέπει άμεσα να τρέξουν. Λοιπόν, μεταφερθήκαμε λίγο σε ένα σημείο παραδίπλα, κυρία Τσαχαλίδου, να δείξουμε λίγο και την κατάσταση εδώ πέρα με τα κυκλειδώματα τα οποία υπάρχει. Πάρα πολλά τροχεία τα οποία δυστυχώς έχουν όντως προκαλέσει φθορές και μάλιστα συνέχεια αλλάζουν τα κυκλειδώματα. Συνέχεια. Αυτό εδώ το σημείο πριν κάποιους μήνες τέλος πάντων είχε γίνει ένα σοβαρό τροχαίο. Δηλαδή υπήρχαν πεζοί στο πεζοδρόμιο την ώρα που έγινε το τροχαίο και για κλάσματα του δευτερολέπτου, παιδιά για την ακρίβεια, δεν είχαμε σοβαρό μοιραίο ατύχημα και είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Και όπως θα δείτε και απέναντι μετά, υπάρχει μια στάση η οποία και εκεί έγινε ατύχημα. Αυτοκίνητο παρέσυρε τη στάση. Για κανένα χρόνο δεν είχαμε και στάση. Τοποθετήθηκε πάλι. Κυρία Τσαχαλίδου, ως πότε όμως θα γίνεται? Θα τοποθετούνται συνεχώς και κλειδώματα και στάσεις? Δηλαδή δεν πρέπει κάτι να γίνει άμεσα? Πρέπει να γίνει κάτι με τον δρόμο σίγουρα, αλλά πρέπει κάπως να αλλάξει και η συμπεριφορά των οδηγών. Για να μην λέω ότι φταίει μόνο ο δρόμος. Έτσι, εδώ είναι μια ευθεία. Μια απλή ευθεία είναι. Το ότι γίνονται σε αυτό το σημείο σοβαρές τροχές παραβάσεις είναι θέμα των οδηγών. Δεν είναι θέμα του δρόμου. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Δηλαδή οι διαβάσεις είναι σαν να μην τις γνωρίζει ο κόσμος. Δεν ξέρει ότι πρέπει να σταματάει. Και με τα λύπης μου παρατηρώ ότι αυτό είναι φαινόμενο που κυρίως οι Έλληνες οδηγοί δεν ξέρουν να τηρούν τις διαβάσεις. Δηλαδή, όσο εντύπωση και να σας κάνει, οι Βαλκάνοι είναι κάπως καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Η
είσαι το παλιγάρι το οποίο παραλίγο να είχε έτσι ένα ατύχημα, ήσουν δηλαδή μάρτυρας ενός ατυχήματος εδώ στο παλιό. Τι ακριβώς έγινε, για πες μου. Ήταν μια μέρα το πρωί, πήγαινα για μπάνιο με ένα φίλο μου, στο σπίτι του φίλου μου εννοώ. Και καθώς περπατούσα, ένα αμάξι έφυγε από το δρόμο και έφυγε πάνω στο πεζοδρόμιο που περπατούσα και παραλίγο να με πατήσει. Αυτό έγινε ακριβώς δίπλα σου δηλαδή, ήρθε ακριβώς δίπλα στο αμάξι, ε? Ναι, ακριβώς δίπλα μου. Μάλιστα. Πώς ένιωσες εκείνη την ώρα, τι έγινε, πώς αισθάνεσαι? Στην αρχή τρόμαξα, δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει. Μετά απλά συνέχισα. Ουσιαστικά είχες και Άγιο Κωνσταντίνε, βέβαια, όπως είπες, δεν το είδες το αμάξι να έρχεται. Όχι. Ήσουν πλάτη. Ναι, ναι. Ήσουν πλάτη, έτσι, μάλιστα. Τώρα, με την κατάσταση με τα τροχιά εδώ που τρέχουν και οι οδηγοί, πώς το σχολιάζεις αυτό δηλαδή, γιατί ήσουν και μάρτυρας αυτού του γεγονότος? Δεν τηρούν τα όρια ταχύτητας, κανένα σχεδόν, όλοι τρέχουν και γίνονται συχνά ατυχήματα σε αυτό το σημείο. Πρέπει κάτι να γίνει δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, εφόσον περάσαμε και την διάβαση με επιτυχία τελικά, ευτυχώς, βέβαια σταμάτησε και ένας Βαλκάνιος οδηγός πριν από λίγο είδαμε. Είμαστε και εδώ στη στάση όπου είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα, όπως προείπατε προλίγου. Και βλέπουμε και τη διάβαση εδώ, ναι, κυρία Τσαχαλίδου. Έτσι. Είναι μία από σειρά διαβάσεων. Είδατε πόσο τρέχουν τα αυτοκίνητα που περνάνε δίπλα μας και δεν κόβουν ταχύτητα. Αυτές οι διαβάσεις πριν από 15-20 ημέρες ήρθε συνεργείο του Δήμου και τις τόνισε. Ναι. Βέβαια δεν φαίνονται πολύ τολμησμένες, τις τόνισε όμως, είναι γεγονός αυτό. Πριν και μετά τα φανάρια του κοραλίου που είναι απέναντι από το σχολείο, έχει και σήμανση βαμμένη πάνω στο δρόμο που υποδεικνύει το όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα. Το οποίο φαίνεται και το βράδυ, δηλαδή με τα φώτα, αν θα περάσετε και θα το δείτε, φαίνεται. Φυσικά το όριο των 30 χιλιόμετρων σπάνια τηρείται, εκτός αν τους πιάσει φανάρι. Σωστά. Και υπάρχουν και βραδινές ώρες, οι οποίες και δικυκλιστές υπερβαίνουν αυτό, κατά πολύ και το όριο. Αυτό είναι ένα θέμα που το είχαμε πολύ έντονο πριν από ένα μήνα περίπου. Μέσα κατά τη διάρκεια της νύχτας, 2-3 ώρα τη νύχτα, ακούγαμε να κάνουν κόντρες οι μηχανές. Το άσχημο είναι ότι και ένα απόγευμα, ένα βραδάκι γύρω στις 10-10.30, μία από αυτές τις μηχανές πέρασε με τουλάχιστον 200 χιλιόμετρα μέσα από το δρόμο αυτό του παλιού. Την ώρα που υπήρχαν τουρίστες, παιδιά, ζωάκια, φυσικά καλέσαμε την τροχέα, ήρθε για κάνα δύο μέρες και κάπου εκεί σταμάτησε και η παρουσία της τροχέας και πάλι, δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση και αναμένετε φυσικά να δούμε τώρα και την επόμενη, η οποία θα υπάρξει τώρα από εδώ και πέρα, και την κατάσταση η οποία μετά και από το ρεπορτάζ μας ελπίζουμε βέβαια να κινητοποιηθούν κάποιοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.